Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας αποκάλυψε ο Ζόραν Ζάεφ. Το δημοψήφισμα στα Σκόπια θα πραγματοποιηθεί στις 23 ή τις 30 Σεπτεμβρίου ή εναλλακτικά στις 7 Οκτωβρίου του 2018. Η κύρωση της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2019, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων στην ΕΡΤ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάικ Πένς είχε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τη συμφωνία με τα Σκόπια, εξέφρασε τη στήριξη της χώρας του στην επιτυχημένη εφαρμογή και υλοποίηση αυτής. Δραματική εξέλιξη στην επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων παιδιών στην Ταϊλάνδη. Ένας από τους διασώστες πέθανε από έλλειψη οξυγόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προπονητής και δύο παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή στη 1:20 σε περιοχές της Ηλίας, της Αχαΐας και της Ετωλοκαρνανίας. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 13 χιλιόμετρα ανατολικά βόρειο-ανατολικά της Κιλίνης. Την Δευτέρα 9 Ιουλίου θα αρχίσουν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πόλης της Ελλάδος. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται σήμερα η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 5 το απόγευμα αναμετρώνται Ουρουγουάη-Γαλλία και στις 9 το βράδυ Βραζιλία-Βέλγιο.